Αυτός είναι ο άνθρωπος. 10 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτός εδώ, ο Homo sapiens. Ο πιο σύγχρονος άνθρωπος στην ιστορία. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησαν οι άνθρωποι. Όλοι ξέρουμε τους Homo sapiens. Ήτανε όμως οι πρώτοι άνθρωποι στην ιστορία. Ή υπήρχαν και άλλοι πριν από αυτούς. Εσύ από πού ήρθες? Το πρώτο χταπόδι πώς ήτανε, ξέρουμε? Πρέπει να το κάνω βίντεο. Η ιστορία των χταποδιών. Λοιπόν, κάτσε εδώ και πάμε να δούμε από πού ήρθαμε οι άνθρωποι. Ωραία μουσική, δραματική. Την οποία δεν θα βάλουμε γιατί έχει πνευματικά δικαιώματα μέσα. Για εκατομμύρια χρόνια, λέει, ο πλανήτης μας πετάει στο διάστημα. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. 20 εκατομμύρια χρόνια πριν υπήρχε ένα πλάσμα το οποίο ξεκίνησε να τρώει φρούτα από δέντρα. Ο προκόνσουλς είναι αυτός εδώ, ο οποίος ζούσε στην Αφρική. Γιατί τα δέντρα ήταν αφρικάνικα, άρα στην Αφρική. Αυτό εδώ το πλασματάκι είναι η αρχή του ανθρώπου. Το οποίο δεν μοιάζει και πολύ με άνθρωπο, πιο πολύ με μαϊμού μοιάζει, με πίθηκο. Τα χέρια και τα πόδια τους είχαν ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Τώρα σε εμάς είναι λίγο πιο μεγάλα τα πόδια από τα χέρια. Προχωρούσανε, λέει, σε ανοιχτές παλάμες αντί για λυγισμένα δάχτυλα. Οπότε ουσιαστικά πήγαινε μονοκόμματα το χέρι τους. Αρκετά απολιθώματα έχουν βρεθεί στη Νότιο Αφρική. Οπότε ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησε ο πρώτος προϊστορικός άνθρωπος. Αυτό εδώ πέρα είναι το κρανίο του. Ο εγκέφαλός του, λέει, ήταν μικρός. Σύμφωνα με το κρανίο που έχουν εντοπίσει επιστήμονες, έχουν βρει ότι δεν ήταν τόσο επιθετικός. 10 εκατομμύρια χρόνια μετά, η θερμοκρασία στην Αφρική ξαφνικά άρχισε να πέφτει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, παιδιά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για αυτούς τους προϊστορικούς, ας πούμε, ανθρώπους να μπορούν να μετακινούνται από δέντρο σε δέντρο για να φάνε την τροφή τους. Έτσι λοιπόν, παιδιά, αναγκάστηκαν να κατεβούν κάτω από τα δέντρα και να αρχίσουν να κυνηγάνε την τροφή τους. Έτσι λοιπόν, στα 10 εκατομμύρια χρόνια πριν, ο άνθρωπος ξεκινάει να περπατάει για πρώτη φορά. Βέβαια δεν ήταν άνθρωπος. Φανταστείτε τώρα μία μαϊμού που τρέχει. Εν ονόματι αρτιπίθηκος ή αρχιπίδικος. Αρχιπίδικος. Αυτό που γίνεται σαν βρισιά. Τέλος πάντων, ας τον ονομάσουμε λοιπόν Άρτη. Αυτός εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι ο Άρτη, ο οποίος 10 εκατομμύρια χρόνια πριν περπατούσε. Δεν περπατούσαν τόσο εύκολα όσο εμείς, αλλά περπατούσαν. Το χέρι του Άρτη έφτανε μέχρι το γόνατο. Δεν ήθελε, λέει, να παρατήσει εντελώς τα δέντρα. Οπότε, παρότι μπορούσε να περπατήσει, συνέχισε να σκαρφαλώνει και να τρώει φύλλα και φρούτα. Δες εδώ τι κάνει, ρε. Ήτανε ο ενδιάμεσος ανάμεσα σε ανθρώπους και πιθήκους. Η ζωή όμως προχωράει και εξελίσσεται. Τα δέντρα, λέει, αρχίζουν να εξαφανίζονται και η Αφρική μετατρέπεται σε μία σαβάνα. 4 εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανίζεται ένα νέο πλάσμα, λέει, στην Αφρική. Ο Γκρασίλ Αυστραλοπίθηκος. Είναι η εξέλιξη του Άρντι. Αυτός είναι ο Αυστραλιανός πίθηκος. Περπατάνε, λέει, και μαζεύουν τα πάντα, λέει, για να τα φάνε. Και τώρα, λέει, μπορούν να περπατήσουν για ατελείωτα μίλια. Μαζευόντουσαν, λέει, σε ομάδες έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε κίνδυνο. Οπότε ουσιαστικά ο αρχιπίθηκος της Αυστραλίας έχει ξεκινήσει να μαθαίνει τον όρο της ομάδας. Επίσης ήταν, λέει, περίεργη. Τώρα τι εννοεί περίεργη, για να μάθουν πράγματα καινούρια ή απλά ήταν περίεργη? Αυτό το βλέπουμε ότι ήταν περίεργη. Το κρανίο τους ήταν πιθηκοειδές και χωρίς καθόλου κούτελο. Είχε εξαφανιστεί το κούτελο του πιθήκου. Δες εδώ. Μάτι και μετά πάνω. Το κεφάλι τους κρατιότανε, λέει, από το λαιμό. Ο εγκέφαλός τους μεγάλωνε και τα δόντια τους γινόντουσαν πιο μικρά. 1 εκατομμύριο χρόνια μετά, δηλαδή 3 εκατομμύρια χρόνια πριν, ο Αυστραλοπίθηκος αρχίσει και εξελίσσεται σε έναν κανονικό άνθρωπο. Παιδιά, 3 εκατομμύρια χρόνια πριν! 2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν, ο πρόγονός μας για πρώτη φορά, λέει, κατάφερε να αποκτήσει εγκέφαλο που ζύγιζε 700 γραμμάρια. Τώρα εμείς δεν ξέρω πόσο εγκέφαλο έχουμε, πόσο ζυγίζει. Πάω να το γκουγκλάρω. 1273 γραμμάρια ζυγίζει ένας εγκέφαλος τώρα. Ο πρώτος αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους ονομαζόταν Homo habilis ή αλλιώς ο εύχριστος άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, δείτε λίγο το σώμα του, παιδιά. Το χέρι του είναι ακριβώς ίδιο με το χέρι ενός σύγχρονου ανθρώπου. Δες εδώ. Ήταν ο πρώτος που κατάφερε να φτιάξει, λέει, εργαλείο από πέτρα, έτσι ώστε να μπορεί να κόβει το κρέας για να το φάει ή για να πολεμήσει άλλα ζώα. Οπότε τώρα έχει παρατήσει εντελώς, λέει, τα δέντρα και η σαβάνα μετέτρεψε πολύ γρήγορα το πίθηκο σε άνθρωπο. Άρα, αν υπήρχαν πάρα πολλά δέντρα στην Αφρική, ίσως να μην υπήρχε καν τώρα ο άνθρωπος, παιδιά. Από τότε αγαπούσε, λέει, να ταξιδεύει ο άνθρωπος. Ο κόσμος έκρυβε πάρα πολλούς κινδύνους για τον προϊστορικό άνθρωπο, όμως είχε κτίσει ήδη αρκετή νοημοσύνη και
τον έκανε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής. Δεν ήταν λέει πολύ δυνατός, ούτε πολύ άγριος. Απλά ήταν πάρα πολύ ευφυής και μπορούσε να προστατευτεί. Φεύγουμε από τα 2,5 εκατομμύρια χρόνια και πάμε στο 1,5 εκατομμύριο χρόνο πίσω. Ένα νέο πλάσμα παρουσιάζεται. Ο Homo ergaster, ο εργατικός άνθρωπος. Πριν είχαμε τον εύχριστο, τώρα έχουμε τον εργατικό. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχει πάρει πολύ καλύτερο σχήμα ανθρώπου. Δηλαδή τώρα αρχίζει και το πρόσωπο να μοιάζει με άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει να γίνεται κυνηγός. Έχουν βρει λέει σκελετούς από αντιλόπι μέχρι και από ελέφαντα γύρω από τα όπλα που είχαν φτιάξει οι τότε άνθρωποι. Σκοτώνανε ελέφαντες, παιδιά, μόνοι τους. Είναι απίστευτο. Το κρανίο του ανθρώπου αρχίζει και γίνεται ανθρώπινο. Το ύψος λέει και η σωματοδομή τους ήταν ακριβώς ίδια με του σύγχρονου ανθρώπου. Εγκαταστάθηκαν λέει σε όλη την Αφρική και ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που προχώρησαν παραπέρα. Το τελευταίο βήμα ήταν να απικήσουν τον πλανήτη. Όμως ο άνθρωπος δεν ήξερε τους πραγματικούς κινδύνους που κρύβει ο πλανήτης μας. Μέχρι τώρα αντιμετώπιζε αντιλόπες και ελέφαντες. Όμως υπήρχαν και άλλα ζώα από ό,τι φαίνεται, τα οποία ήταν πιο δύσκολο να τα αντιμετωπίσει. Η ζωή δεν ήταν ένα κρεβάτι με τριαντάφυλλα. Άλλωστε αυτό μαρτυρούν τα υπολείμματα των ανθρώπων με σημάδια από δόντια αρπακτικών. Οι άνθρωποι δηλαδή, λέει, τρογόντουσαν από τα αρπακτικά. Ωραία, μαλάκα, το κυνηγάει το τέρας. Ποιο τέρας? Αυτό τώρα είναι αρκούδα. Προϊστορική αρκούδα. Ο Homo heidelbergensis. Άκου τώρα όνομα. Ήταν ο πρώτος προϊστορικός άνθρωπος που ο εγκέφαλός τους είχε το ίδιο βάρος με τον δικό μας. Άρχισαν να φτιάχνουν καταφύγια στα οποία έθαβαν τους νεκρούς. Έτσι φτάνουμε στον Homo sapiens που είναι και ο τελευταίος. Ο Homo sapiens, δηλαδή αυτός εδώ πέρα, είναι ο πιο σύγχρονος προϊστορικός άνθρωπος. Λέει ότι ξεκίνησε 200.000 χρόνια πριν έως και τώρα. Άρα ουσιαστικά οι άνθρωποι ανήκουμε στην κατηγορία Homo sapiens. Επομένως παιδιά, αυτός εδώ πέρα ήταν ο πρώτος ever άνθρωπος παυλαπίθηκος και αυτός εδώ πέρα ήταν ο πρώτος που άρχισε να αποκτά μορφή ανθρώπου. Και αυτός εδώ είναι ο πρώτος κανονικός άνθρωπος, ο Homo sapiens. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε like και subscribe. Τα λέμε στο επόμενο.